πέρα από κάθε λογική αποτυπώνονται πως είναι τα στοιχεία από τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κρήτη ειδικότερα. Συντελείται μια γενοκτονία στους δρόμους. Κινδυνεύει άμεσα η ζωή μας. Σε κάθε είδους μετακίνηση. Με το αίμα στην άσφαλτο να είναι εδώ και χρόνια μια δραματική κανονικότητα, οι αριθμοί μαρτυρούν πως εκτός από τις βαριές λίστες των θυμάτων της ασφάλτου, εξίσου δραματικά είναι τα στοιχεία και για τους τραυματίες των τροχαίων, που συχνά καθυλώνονται για μήνες, χρόνια ή και για ολόκληρη τη ζωή τους. Δημιουργούν κάτι αρκετές αναπηρίες, πάρα πολλές. Και γι' αυτό είναι οι παραπόμενες πηγές που γίνονται, ας πούμε, στα θύματα, ότι μπορεί να μην σκοτωθεί, αλλά μπορεί να μην μπορεί να περπατήσει, να μην μπορεί να δει, να μπορεί να μην μιλήσει. Και καταλαβαίνετε τι δημιουργεί και στην οικογένεια. Οι τραυματίες από τροχαία ατυχήματα αποτυπώνονται αυξημένοι σε ποσοστό που φτάνει το 50%. 300 άτομα ήταν πέρυσι τραυματίες στα τροχαία της Κρήτης. Φέτος, πριν τελειώσει καν ο χρόνος, αυτός ο αριθμός είναι ήδη στα 400. Με έναν ακόμη αριθμό να σοκάρει. Αφού στο νησί καθημερινά, σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφονται 32 ατυχήματα που δίνουν ετησίως περίπου 12.000 περιστατικά, είτε αυτά είναι μόνο υλικών ζημιών, είτε με τραυματίες, είτε θανατηφόρα. Τον Αύγουστο του 2022 με τον Αύγουστο του 2023 είχαμε αύξηση στη χώρα μας 18,9 σε τροχέα. Είχαμε 1.223 τροχέα συμβάντα, 63 νεκρούς σε ένα μήνα, 69 βαριά τραυματίες, τετραπληγικούς, παραπληγικούς ή ακροτηριασμένους και 1.230 περίπου ελαφρά τραυματίες. Ο φόρος στην άσφαλτο είναι βαρύς και τα μέτρα που λαμβάνονται παρά τις εξαγγελίες περιορισμένα, όπως αναφέρουν άνθρωποι που βίωσαν την τραγωδία ενός τροχαίου και αποφάσισαν να στηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούν την προσπάθεια αυτό να αλλάξει και που για να γίνει σίγουρα κομβική σημασία, όπως τόνισαν, είναι και η αντιμετώπιση των τροχαίων ενώπιον της δικαιοσύνης. Όλοι οι γονείς έχουν το αίσθημα ότι οι άνθρωποι τους σκοτώθηκαν στον δρόμο, αγνοήθηκαν από την κοινωνία και ποδοπατήθηκαν από τη δικαιοσύνη. Σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν το τραύμα, από πού αυτό προέρχεται, ποια είναι η σοβαρότητα, σε ποιους χώρους κυρίως υπάρχουν τραυματισμοί και ποιες είναι οι συνέπειές τους, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΛΜΕΠΑ και το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας. Γνωρίζουμε τις αιτίες, τους τραυματισμούς ως αιτία θανάτου μέσα από τα πιστοποιητικά θανάτου, ωστόσο δεν γνωρίζουμε την μακροχρόνια επιβάρυνση των ατόμων που βιώνουν, που υφίστανται ένα τραυματισμό και βεβαίως την επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας, για τις μονάδες υγείας μας. Να πάρουμε τις απαραίτητες εκείνες δράσεις και μέτρα, ούτως ώστε αν είναι δυνατόν να το προλάβουμε ή να έχουμε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα στην διαχείρισή του. Μέσω στοιχείων που θα εμπλουτίσουν την πλατφόρμα που υπάρχει ήδη στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, αλλά και στα κέντρα υγείας, αυτό που αναμένεται να προκύψει ως βασικό στοιχείο είναι αυτό που θα γίνει και η βάση για τη λήψη μιας σειράς μέτρων στο πλαίσιο της πρόληψης των τραυμάτων συνολικότερα. Να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τις αιτίες, να δούμε τα πρωτόκολλα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία των στοιχείων για τους τραυματισμούς στην Κρήτη.